Ο Βάρντα, ο οποίος έχει κάνει τις περισσότερες τελικές του αντρομικού του πρωτάθλημα, 34. Για να δούμε την κοινή αριστερά. Θα γυρίσει την μπάλα. Ωραία, ο Ντάουντα κεφαλιά 0-1. Στο 5ο λεπτό ο Αφρικανός βρίσκει δίχτυα και ανοίγει το σκορ. Στην πρώτη ουσιαστικά επιθετική ενέργεια για τον Αντρόμητο στο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Ο Ντάουντα φτάνει τα 4 τέρματα και δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Μακριά ο Κούρος με το κακό του πόδι του δεξί. Ο Ρισβάνης πέταξε την μπάλα μπροστά. Άφησε ο Κύριας. Μπερδεύτηκε λίγο με τον Τσόβιτς. Καινή εστία 0-2 Ουάρντα. Στο 1ο λεπτό ο Ατρόμητος παίρνει για τα καλά κεφάλι στο σκορ. Έστω και αν έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποχώρησης του Κυβρακίδη. Αυτό το λάθος στην άμυνα, τραγικό από τον Κύρια, ο Τσόβιτς θα λέει τώρα με τον Κονέ. Ο Μπουσουλάζιτς άφησε το πλεονέκτημα, ο Παπαδόπουλος ανεβαίνει, ο Ντιγκινή, ο Ουάρντα περνάει για το Γάλλο, τέτα τέτ, βγαίνει ο Τσόβιτς, τσίμπημα 0-3. Γκολ από τον Ντιγκινή και τελεία στο μάτς. Ο Ατρόμητος επιτυγχάνει την έκτη του εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα. Διατηρεί αυτή την φοβερή εικόνα που είχε και στον πρώτο γύρο. Τα εκτός έδρας παιχνίδια ο Κάναντ τα διαβάζει τρομερά, όχι ότι διαβάζει λιγότερο καλά τα εντός.